Ίσως και μέσα στο Νοέμβριο, όμως σίγουρα μέχρι το τέλος του έτους, θα έχει υπογραφεί η εργολαβία Σκούπα, που θα ολοκληρώσει τον αυτοκινητόδρομο Άκτιο Αμβρακία. Σύμφωνα με πληροφορίες του υποδομέσα.com, το ελεγκτικό συνέδριο έχει εγκρίνει τη σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Μητυλινέως και είναι θέμα ημερών η αποστολή του σχετικού πρακτικού. Στις 19 του Οκτώβρια έγινε διάσκεψη για το θέμα και δεν ζητήθηκε κάποια περαιτέρω διευκρίνηση. Αυτό δίνει την αισιοδοξία στο Υπουργείο ΥΠΟΜΕ ότι θα μπορέσει πολύ γρήγορα να ορίσει η ημερομηνία παρουσίαση του έργου στη Βουλή των Ελλήνων, τυπική διαδικασία για όλα τα μεγάλα έργα. Όπω αναφέρουν οι ίδιε πηγέ, απόλυτο στόχο είναι να υπογραφεί η σύμβαση κατασκευή μέχρι το τέλο του έτου, δίνοντα τέλο σε ένα σύριαλ 2,5 και πλέον ετών. Είναι μια σημαντική επιτυχία του Υπουργείου Υποδομών που, όπω και στην περίπτωση τη γραμμή 4, ολοκληρώνει έναν διαγωνισμό που ήταν μπλεγμένο σε νομικέ περιπέτειες. Να θυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός που έχει κλείσει εσίω 27 μήνες έχει περάσει ως γνωστόν από πολλές δικαστικές μάχες και έχει ακόμη μία. Η αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η κοινοπραξία Άκτορ Τέρνα θα εκδικαστεί το Δεκέμβριο αλλά δεν επηρεάζει την εξέλιξη ακόμη και ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Η Μητυλινέος, η ανάδοχος εργολαβίας Κούπας θα δώσει τις δικέ εξετάσεις σε ένα έργο υψηλών απαιτήσεων όπου εκτός από την ικανότητα που απαιτείται ...υπάρχει και μεγάλη πίεση χρόνου. Το, εν... το έργο που αναλαμβάνει με ποσοστό έκπτωσης 39,63% πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος ΕΣΠΑ... ...καθώς πρόκειται για έργο γέφυρα, δηλαδή έχει χρηματοδοτηθεί και από το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007-2013. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του 2023 το έργο πρέπει να είναι λειτουργικό. Η εργολαβία Σκούπα που ολοκληρώνει τη μετατροπή του άξονα λακτιο σε ασφαλή κλειστό αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων έχει πίσω της 10 χρόνια ιστορίας και μόλις 15 από τα συνολικά 48,5 χιλιόμετρα στην κυκλοφορία. Σήμερα λειτουργεί το τμήμα Άκτιο Βόνιτσα. Η χρονική διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 30 μήνες, όμως εντός 15 μήνου από την έναρξη του έργου θα πρέπει να ολοκληρωθεί η περίφημη παράκαμψη αμφιλοχίας που αφορά ένα υποτμήμα 18 χιλιόμετρων. Ο αυτοκινητόδρομος Άκτιο Αμβρακία μήκου 48,5 χιλιόμετρων έχει χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητοδρόμου με δύο συν δύο λωρίδε αναρρεύμα κυκλοφορία και ανισόπεδου κόμβου και με τη λειτουργία του αναμένεται να αυξήσει γεωμετρικά τα επίπεδα οδική ασφάλεια σε ένα δρόμο που κάθε χρόνο θρυνούμε την απώλεια πολλών ανθρώπινων ζώων. Το κόστο είναι 150 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον υπάρχει ένα ποσό 10,5 εκατομμυρίων ευρώ για προαιρετικά έργα και που θα αφορά την εκτέλεση εργασιών για την απευθεία σύνδεση της απόλυξης του οδικού άξονα Άκτιο Αμβρακία με την Ιόνια Οδό, τμήμα που βρίσκεται κοντά στον ανισόπεδο κόμβο Ριβίου. Το δικαίωμα της προέρεσης μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε εντός δύο ετών από τη σύναψη της σύμβασης.